βάζω στην κουβέντα τον υποστράτηγο, συντονιστή της πυροσβεστικής Βορείου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης, κύριο Γιώργο Τσικαλά. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Γκέλα, καλημέρα 984, καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Έτσι, χρόνια πολλά σε όλους μας. Κύριε Τσικαλά, ξεκινήστε από εκεί που το άφησα, γιατί δεν ξέρω τι άλλο πια να πω. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στην Κρήτη και στο όλο το Αιγαίο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στο νησί και οι νοτιάδες διαμόρφωσαν συνθήκες εξαιρετικά αυξημένων κινδύνων για την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών. Έτσι πλέον από τις 15 Τετάρτου έχουμε απαγόρευση καύσης πολυμάτων καλλιεργειών και οποιαδήποτε άλλη υπαίθρια εργασία με τη χρήση φωτιά που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τη σχετική απόφαση για την έναρξη αντιπυρικής περιόδου επισημαίνω ότι έγιναν εισηγήσεις από τους διοικητές των περιφερειακών διοικήσεων Βορείου Αιγαίου, Νοτίου και Κρήτης και υπάρχει και αυτή η απόφαση. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει ήδη την αντιπυρική περίοδο από τις 15 Τετάρτου και από χθες έχουμε πλήρη εφαρμογή του δασικού σχεδιασμού ή και μερικού, ανάλογα τις συνθήκες που διανύουμε, οι οποίες είναι λίγο πιο χαλαρές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα περιπολικά μας είναι έξω, οι δυνάμεις μας είναι έξω, είμαστε σε ετοιμότητα, σε αυξημένη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε συμβάν εκδηλωθεί στο νησί μας καθώς και στο Αιγαίο. Όσον αφορά αυτό που αναφέρατε εσείς για τη χρήση φουνάρες και τα λοιπά, έχω να πω ότι είναι λίγο πιο ελαστικές φέτος οι διατάξεις και υπάρχει και κάποιος πίνακας που αναφέρει για κάποιες εργασίες που υπό όρους και προϋποθέσεις και με λήψη προληπτικών μέτρων μπορεί να γίνουν αυτές οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ή όπως αλλιώς μπορούμε να τις πούμε. Θρησκευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις και παραγωγές που μπορούν να συμβούν στο νησί μας όταν ο χάρτης επικινδυνότητας είναι στο 1 ή στο 2. Υπό όρους και προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω. Όχι ανεξέλεκτα, το οποίο μπορεί να σημαίνει να έχουμε μια εξέλιξη πυρκαγιάς και να έχουμε επίπτωση σε περιουσίες ή ακόμα και σε ζωή ανθρώπων. Υπό όρους και προϋποθέσεις. Υπάρχει μια ελαστικότητα, εν πάση περιπτώσει, που έχει βγει και πίνακας, μπορεί να το δώσουμε. Τον έχουμε δώσει μάλλον και στη δημοσιότητα και είναι γνωστός, ο οποίο μπορούμε υπό συνθήκες ελέγχου να κάνουμε μια μικρή φουνάρα, ούτως ώστε και ο κόσμος και το έθιμο και εμείς να είμαστε εντάξει, αλλά πάλι με προϋποθέσεις μιλάμε, όχι ανεξέλεκτα. Να συλλέξουμε βιομάζα ή καύσιμη ύλη τεράστια η οποία θα προκαλέσει προβλήματα ή ίσως να προκαλέσει κάποια πυρκαγιά, μέχρι να δούμε και τι και τις συνθήκες θα έχουμε την Κυριακή του Πάσχα στο νησί μας, Σάββατο Κυριακή. Οι προβλέψεις λένε ότι θα είναι ήπιες, ο χάρτης επικινδυνότητας πιθανόν είναι στο 1, τη χειρότερη περίπτωση στο 2, δεν έχω κάποια άλλη ένδειξη. Οπότε με αυτή την πρόβλεψη του χάρτη μπορεί να γίνει χρήση υπό όρους και προϋποθέσεις. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι, κύριε Τσικαλά, να δούμε λίγο τους όρους και τις προϋποθέσεις, γιατί αν θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να είναι ενήμερη η πυροσβεστική υπηρεσία για αυτό που θα κάνουμε, ας μην ξεχνάμε πόσες εκκλησίες υπάρχουν, πόσοι πολιτιστικοί σύλλογοι υπάρχουν και ποια είναι η δική μας στη συνέχεια η συνήθεια, η δραστηριότητα για το πώς θα κινηθούμε. Θα τρέχετε και δεν θα προλαβαίνετε. Ναι, σωστά. Απλά και εμείς ούτως ή άλλως ο κόσμος δεν συμμορφώνεται εύκολα. Οπότε οι μισοί καταγγέλνουν τους άλλους μισούς. Και είμαστε και εμείς σε δύσκολη θέση. Θα δοθείτε Πάσχα τώρα και οι μισοί θέλουν να κάνουν μια μικρή φουνάρα, οι άλλοι λένε να απαγορεύεται και γίνεται αυτό. Όταν οι προϋποθέσεις είναι να υπάρχει νερό, να μην υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, η θερμοκρασία να μην είναι υψηλή. Και γύρω-γύρω είναι περιμετρικά, υπάρχει αντιπυρική ζώνη και δεν υπάρχει ιδιαίτερο κίνδυνο. Μπορούν με τρόπο ασφαλέ, που να μην κινδυνεύσει κανένα, να κάνουν χρήση. Δεν χρειάζεται να μαζέψουν σε κυβικά, 100 κυβικά καύσιμη ύλη και να τη βάλουν στη μέση της Πλατείας Ελευθερίας. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε μια μικρή φουνάρα. Αυτό προβλέπει ο κανονισμό όσον αφορά τι θρησκευτικέ εκδηλώσει και πολιτιστικέ. Υπό όρου και προποθέσει λοιπόν. Διότι υπερπροβολούνται οι πυροσβέστες, μην τα πούμε τώρα αυτά, γιατί οι μισοί θέλουν αυτό και οι μισοί θέλουν το άλλο και οι μισοί υποστηρίζουν το έθιμο που υπάρχει τόσα χρόνια ή η εκδήλωση αυτή του οργανωμένου και γίνεται μια αντιπαράθεση. Μετά έχουμε στους κάδους κάποιες άλλες παρενέργειες, κάποιες κάδους εμπριστικές ενέργειες, να το πω και διαφορετικά.
και βρισκόμαστε και εμείς σε δύσκολη θέση. Ωραία, αυτό λοιπόν. Αυτό είναι η πρόβλημα, αυτό υπάρχει από πρώτη Μαΐου μέχρι την 7η Οκτωβρίου. Νομίζω ότι δώσατε ειδικά για αυτό το έθιμο της Φουνάρας το καλύτερο δυνατό παράδειγμα, κύριε Τσικαλά, λέγοντας ότι θα πρέπει να δούμε το χάρτη επικινδυνότητας καιρικών φαινομένων από τη μία. Να υπάρχει γύρω από τη φωτιά που ανάβουμε μικρή φωτιά για το έθιμο, να υπάρχει μία αντιπυρική ζώνη, να υπάρχει νερό, να μην φυσάει και να μην αφήσουμε την φωτιά και στη συνέχεια να φύγουμε για να κάτσουμε στο πασχαλινό τραπέζι και ένα ερώτημα το οποίο έρχεται από εσάς. Προς εσάς μάλλον, συγγνώμη, ειδικά στα χωριά όπου οι εκκλησίες είναι δίπλα στα σπίτια. Εκεί επιτρέπεται να ανάβουν αυτές οι φωτιές. Το ξαναλέω, είναι θέμα ασφάλειας, είναι υπό όρους και προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε 500 κυβικά σε κατοικημένη περιοχή. Μπορούμε όμως ένα κυβικό να το κάνουμε. Ασφαλές. Να είναι ασφαλές για όλους και το έθιμο να γίνει και η εκδήλωση αυτή και να μην κινδυνεύσει και κάποιος. Μάλιστα. Είναι σε λογική βάση όλα. Δεν λέμε τίποτα παράλογο και μάλιστα εμένα προσωπικά με βρίσκει και σύμφωνο αυτή η διάταξη παρά η καθολική απαγόρευση, η οποία δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και υπήρχε έντονη αντιπαράθεση και μεταξύ των κατοίκων και μεταξύ της υπηρεσίας μας και με διάφορους άλλους φορείς. Μάλιστα. Συμφωνώ εγώ να γίνει αυτό, να γίνει σε σωστή βάση, το οποίο θα υποπτεύσουμε μόνοι μας. Εμείς πρέπει πάντα να ασφαλίζουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι θέμα προσωπικής ευθύνης πλέον η κάθε ένα της πυρκαγιάς. Θα λέμε, τα ξαναλέμε, δεν είναι αμέλεια πλέον ούτε η καύση κολλημάτων καλλιεργειών, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ούτε η οποιαδήποτε χρήση φλόγας στην Ήπεθρο για ψυχαγωγικούς λόγους, είτε και για επαγγελματικούς, όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής και αναλόγως δρούμε και εφαρμόζουμε είτε ψυχαγωγικού μας ρόλου, να το πούμε έτσι πιο απλά, ή τους επαγγελματικούς, χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Σε αυτό βασιζόμαστε, ούτως ώστε να περιορίσουμε τις πυρκαγιές που μπορεί να ξεκινήσουν από αμέλεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και μπορεί να εκδηλωθούν και να πάρουν διαστάσεις, όπως είχαμε τις πυρκαγιές το μήνα Απρίλιο, στο Μαύρο Κόλυβο, στη Αράπετρα, στη Σούδα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί, το επαναλαμβάνω, σε οποιαδήποτε χρήση φλόγας κάνουμε στην Ήπεθρο. Το ίδιο ισχύει και για αυτές τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, μπορούμε να τις πούμε, πολιτιστικές ή ό,τι άλλο μπορεί να γίνει τις ημέρες του Πάσχα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και να φυλαζόμαστε και αν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει εμείς να τα πιστατεύσουμε και δεν νοείται να αφήσουμε οποιαδήποτε εστία αφύλαχτη, η οποία μετά από 2 ώρες, από 3, από 5 θα ξεκινήσει ένας αέρας και θα έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περνάτε το μήνυμά σας για να είμαστε όλοι καλά, αλλά κυρίως να έχει ο καθένας από εμάς την ευθύνη των πράξεών του. Διότι αν δεν προσέχουμε, δεν θα έχουμε, κύριε Τσικαλά. Αυτό θα πω. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Ακριβώς αυτό δώσατε το νόημα και με αυτό λογικά πρέπει να κλείσω. Εμείς κάνουμε ξανά παράκληση, παράκληση, παράκληση. Προσέχουμε, προσέχουμε, προσέχουμε. Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, επαναλαμβάνω, είτε ψυχαγωγική είτε επαγγελματική. Όπου δραστηριοποιούμαστε, είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Υπάρχει η ξηρασία, η ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες. Μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο. Να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί και να ευχηθώ χρόνια πολλά καλή ανάσταση σε όλους και να μην έχουμε αποτελέσματα και να μην έχουμε κι εμείς εργασία. Σαν υπηρεσία. Να μην χρειαστεί να επέμβουμε και να έχουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτή την κουβέντα. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλή ανάσταση σε εσάς, σε όλο το προσωπικό. Καλημέρα σας, κύριε Τσικαλά. Ευχαριστούμε που σας έχουμε δίπλα μας. Ευχαριστούμε. Πάντα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.